πήραμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε αυτή την συνάντηση για να ανοίξουμε το θέμα ενδεχομένως, γιατί τώρα ο κ. Δομήνης θα πούμε ή δεν θέλαμε ή δεν μπορούσαμε να πούμε τις αλήθειες ή κάποια άλλη θέλαμε να εμείς θέλαμε. Οι παρόντες νομίζω ότι έχουν άλλη την ίδια άποψη. Γι' αυτό λοιπόν, κλήθηκα. Όσοι έχουν ένα θεσμικό ρόλο για το νοσοκομείο και ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η Σεσίγια. Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που είναι ο Λεωνίδας Παπαζήσης. Ο νυν και ο τέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ο νυν πρόεδρος, συνοδευόμενος και ο καθηγητής, ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία και ασφαλώς είναι χρήσιμος με την παρουσία του εδώ, για να ρωτήσει τις απόψεις μας. Έτσι ώστε να συζητήσουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με την κατάσταση του νοσοκομείου και τι προοπτικές υπάρχουν. Σαν βάση συζήτησης θεώρησα ότι δύο-τρία πράγματα καλό είναι να δεχτούν. Θα δείτε και σας διαβάζω. Το νοσοκομείο μας, κύριε συνάδελφε, τα νοσοκομεία μας, κύριε συνάδελφε, ασθενούν παντού σε όλα τα επίπεδα. Λύζον και διαχρονικό πρόβλημα ήταν πάντα η στελέχωση των τμήματων με συνέπεια να παρεμβαίνουν το κλίμα τόσο στην οσυλία των ασθενών, όσο και στην υπομονή του στα εξωτερικά ιατρικά τη εφημερίδα. Σήμερα όμω η ενδιάστατη τη στελέχωση οδηγεί σε μια ανησυχία παρενεργειών. Πρώτον, υπολειτουργούν τα τμήματα. Δεύτερον, καθίσταται η προβληματική νοσηλεία μα. Τρίτον, δεν εκτελούνται ό,τι άλλο κανεί μπορεί να προσθέσει στην ιστορία μα. Τα προβλήματα που ανήκουν παρακαλώ σημειώσει που θα τα προσθέσουν. Τι να αφαιρέσουν. Τέταρτον, υπάρχει κίνδυνο να αφαιρέσουν και ζωέ ακόμα κατά την υπογείο των ασθενών στο τμήμα αντιγόντων. Είναι αδύνατο σχεδόν να μιλά κανεί για ασφαλεί εφημερίδε κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Επιπλέον και για του σχολείου πάσχοντε, μια και για την αναζήτηση τη κατάλληλη ειδικότητα μπορεί να περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, δεν μπορεί κανεί να μιλάει για στοιχειοδό ανοιχτή κατάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να βρεθεί γιατρό ειδικευμένο, εξαντλημένο, κατάκοπο, μια και καλύτερα να αντιμετωπίσει ασθενή, ακόμη και σε τρία επίπεδα, είτε εξωτερικά είτε τρία κλινική τμήματα, δηλαδή η χειρουργία και χειρουργία. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, μην έχουμε αυταπάτηση ότι έχουμε νοσοκομείο. Μόνο εκτό εγωγικών μπορούμε να καταβάλουμε τα νοσοκομεία. Βεβαίω, η κρίση βρίσκεται σε σωστή στελέχωση σε όλα τα επίπεδα. Όμω, ζούμε στην Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι ακόμα και με τι καλύτερε προθέσει, εντό παρενθέσει υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν, αλλά και με απρόχειρη χρηματοδότηση, μάλλον δεν θα υπάρξει, άμεσα πρέπει να αποφασιστεί η δημιουργία κέντρου εφημερία στη Βέρεια για να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον τα επίπεδα προβλήματα. Ενώ παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια έτσι ώστε πρώτον να καλυφθούν οι προβλεπόμενε θέσει των οργανισμών και δεύτερον να γίνει αναμόρφωση του οργανισμού για να υπάρξουν προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών του νομού σε επίπεδο δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Εν κατακλείδη, θα επαναλάβουμε αυτό που επί 30 χρόνια τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία, όπως άλλωστε πολύ σωστά αναφέρθηκε και από την αποχωρή σας διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Μπούρτζου, με την πολύχρονη εμπειρία της διοίκησης του νοσοκομείου εντός περιθέσεως, ότι η οριστική λύση βρίσκεται στη δημιουργία ενός νοσοκομείου πλήρως εκπαιδευμένου και άρτια στελεχωμένου, το οποίο θα προσφέρει υψηλή ποιότητα δευτεροβάθμια φροντίδα υγεία χωρί πρόσθετε δαπάνε στο νομό. Προσθέτουμε το πιο λίγο. Οι διάφοροι πειραματισμοί με συγκολήσει του τύπου των συνδιοικήσεων δεν προσέφεραν απολύτω τίποτα στι προηγούμενε δεκαετίε. Αυτό το πρόβλημα, όσοι τουλάχιστον δουλέψαμε στο νοσοκομείο, ο κ. Βασίλη που σαν επόμενο πέρασε από εκεί, αντιλαμβάνονται ότι έχει πάρει δραματικές διαστάσεις και πρέπει οπωσδήποτε ό,τι περνάει από το χέρι του καθένας μας να κάνει προς κάποια κατεύθυνση την οποία θα αποφασίσουμε τώρα. Παρακαλώ. Να δώσουμε το λόγο πρώτα στους ανθρώπους που έχουν σχέση με το νοσοκομείο, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Πρόεδρε, λίγο μισό λεπτάκι να διαβάσω. Ναι. Σκοπεύουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και στους βουλευτές του νομού. Εγώ θα έλεγα ναι, σκοπεύουμε να την ανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά καλό είναι επειδή οι μετέχοντες στα προβλήματα υγείας χωρίς. Γιατί κανείς από τους παρόντες δεν βλέπω να ενδιαφέρεται ο βουλευτής, άρα δεν έχει πολιτικές σκοπιμότητες για να κυνηγά ψήφους. Άρα η θέση που θα πάρουμε είναι η θέση που πηγάζουν από την συνείδησή μας και τίποτα περισσότερο. Και από την εμπειρία μας. Και από την εμπειρία μας.
Δεν είναι δυνατόν με τους βουλευτές που διάφορε σκοπιμότητες υπάρχουν να ανοίξουν μια συζήτηση η οποία θα έχει μόνο αντιδικές και τίποτα παραπάνω. Σύμφωνα. Σε αυτή τη φάση. Σύμφωνα. Γι' αυτό λέω. Απλά επειδή μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ότι στην ερώτηση του κ. Θαπαρόπουλου. Του κ. Θαπαρόπουλου. Ναι. Ο κ. Πολάκης απάντησε ότι ναι, παιδιά, το ξέρω το πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Ναι. Μέχρι εκεί. Το ξέρω το πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Έχει κάποιο νόημα λοιπόν το να έχουμε εδώ πέρα τους βουλευτές αύριο μεθαύριο και να τους πούμε, παιδιά, τι γίνεται. Τι θα πει μέχρι εκεί. Θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, τα δομιάζουμε μέχρι χρόνο. Βεβαίως. Μέχρι χρόνο. Κυράκι. Προχωράμε, κύριε Δήμαρχε. Πάμε τίποτα θέλουμε. Λεωνίδα. Λοιπόν, αφού κλείσω εδώ το πρόβλημα. Όντως στην αναφορά του κ. Χατζηαθανασίου, έτσι είναι τα πράγματα. Απ' έξω κι όλα όποιος τα ζει πιθανολογεί πόσο άσχημα είναι. Εμείς που τα ζούμε μέσα στο νοσοκομείο, τα αισθανόμαστε ακόμα περισσότερο πιεσμένα. Και πάνω στην αναφορά κι όλα του κ. Δήμαρχου ότι υπάρχει αναγνώριση του προβλήματος, ότι έτσι είναι. Αλλά τι να κάνουμε. Λύση άμεση, από ό,τι φαίνεται, δεν προβλέπεται να πάρθει σε κεντρικό επίπεδο. Ίσα-ίσα που αναφέρω και τα πρόσφατα που συμβαίνουν είναι που τιμωρούμαστε για τα ωράρια των γιατρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οτιδήποτε άλλο και μάλλον θα μειωθεί η λειτουργία του υπάρχοντος προσωπικού στα νοσοκομεία, το πρόβλημα θα χειροτερέψει. Προσπαθούμε να δίνουμε προβλήματα στις κλινικές τις διάφορες και στις εφημερίες ιδιαίτερα με μεσοβέζικες λύσεις, με μετακινήσεις σε διαφόρων γιατρών, με προσπάθεια χρήσης των γενικών γιατρών και όλα αυτά έχουν φυσικά και τα προβλήματά τους. Ο κύριος Διαμαντόπουλος που ανήκει σε αυτή την κατηγορία τα ζει και τα έχει αισθανθεί. Πάντα δεν βρίσκεται δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων και μιλάω πιο πολύ στις εφημερίες. Ο κόσμος πια έχει συνηθίσει να την μη ύπαρξη γιατρών. Υπάρχει μια σιωπηλή αποδοχή του προβλήματος και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος ο κόσμος δεν περιμένει να γίνει κάτι παραπάνω. Αυτή η συγκέντρωση θα έχει λόγο να γίνει. Θα συζητήσουμε ίσως το ποια μπορεί να είναι η άμεση λύση σε τοπικό περισσότερο επίπεδο. Για το νομό μας υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι παραπάνω επειδή διαθέτει δύο νοσοκομεία της Βέρειας και της Νάουσας. Η συγκέντρωση όποιων δυνάμεων υπάρχουν νομίζω ότι θα δώσει κάποια λύση στα προβλήματα. Για την ώρα, σαν μια γενική αναφορά, αυτά θα πω, να αναφερθούν και οι υπόλοιποι και πιο εξειδικευμένα θα μιλήσουμε μετά, αν πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, εγώ ήθελα να βάλουμε, στη συζήτησή μας και το εξής ερώτημα. Υπήρχε ποτέ πληρότητα προσωπικού στα νοσοκομεία του νομού μας, τέτοια που να διασφαλίζει ασφαλείς εφημερίες, όταν και την εποχή που ήμουν εγώ διευθυντής αναγκαζόμαστε να κάνουμε 10 και 12 εφημερίες. Το ερώτημα είναι ρητορικό, όπως το ήθελε το βέβαια, αλλά καλό είναι κανείς να το έχει υπόψη του για να απαντήσει. Γιατί λέμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν έχουμε νοσοκομεία που μας καλύπτει. Το βάζω σαν αυτό για κουβέντα. Για κουβέντα. Ναι. Μετά θα τα ξεκινήσουμε. Τώρα, εγώ θα ήθελα τη μεριά μου να ευχαριστήσω, το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την κουβέντα, διότι αυτή η κουβέντα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και έπρεπε να γίνει, νομίζω, και πιο δραματικά και σε πιο δραματικούς τόνους ακόμη να καλεστούν κι άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα έπρεπε να πούν τις απόψεις τους, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αν με ρωτούσατε πριν μερικά χρόνια ποιο είναι το πρόβλημα της περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα έλεγα γύρανση. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο γύρανση, είναι και η μία αντικατάσταση αυτών των οποίων γερνούν
Και ίσως αυτό θα δώσω και απάντηση με έμεσο τρόπο σε αυτό που είπε ο κ. Χατζηδανασίου. Εντάξει, σίγουρα ποτέ δεν ήμασταν πλήρης σαν ποσοτικό νούμερο των γιατρών για να εκτελούν τις εφημερίες, όμως παρόλα αυτά όλα γινόντουσαν καλά και υπήρχαν τρόποι να καλύψουμε αυτή την ανεπάρκεια, εντός εισαγωγικών λέξη ανεπάρκεια. Σήμερα όμως αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να καλυφθεί, διότι γυρνάει το προσωπικό, φεύγει και δεν αντικαθίσταται. Δεν έρχονται καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να μεταδώσουν και το νιάτο. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα από μένα και από ανθρώπους οι οποίοι εντάξει, βρίσκονται στα τελευταία χρόνια της εργασιακής τους προσφοράς και εμπειρίας, δεν περιμένουμε οπωσδήποτε πολλά πράγματα. Πρέπει να μπουν καινούργιοι άνθρωποι μέσα στο σύστημα. Αυτό δυστυχώς έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό. Προσλήψεις δεν γίνεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια εδώ πέρα, για να αρχίσουμε και λίγο ανάποδα, λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια γενναία προσπάθεια ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες από τον οργανισμό θέσεις, δηλαδή θέσεις οι οποίες είναι κενές, οι οποίες στο νοσοκομείο Βέρειας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 42, αν θυμάμαι καλά. Είναι 42 θέσεις κενές και νομίζω ότι αυτό είναι περίπου το 1/3. 1/3 προς 1/2, προς το 50% περίπου του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθούν αυτές οι θέσεις. Άρα λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός ιατρών αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άρα λοιπόν, από κάπου πρέπει να ζητήσουμε. Άρα λοιπόν, το δεύτερο το λέει ξεκάθαρα, να γίνει αναμόρφωση του οργανισμού για να υποποθέσει κάλυψη των αναγκών του νομού σε δύο δευτεροβαθμιών υπηρεσιών υγείας. Εγώ εδώ θα έλεγα όχι αναμόρφωση του οργανισμού, αναμόρφωση της νοοτροπίας μάλλον. Και ερχόμενος εδώ και λέω, αυτή τη στιγμή ο νομός της Ημαθίας έχει το ευτύχημα να έχει δύο μονάδες νοσηλευτικές, οι οποίες προσφέρουν πάρα πολλά. Εάν αυτές οι δύο ενωθούν μεταξύ τους και δεν διασπείρονται έτσι, η προσφορά των υπηρεσιών, αλλά ενωθούν αυτές οι υπηρεσίες, νομίζω ότι προσφέρουν πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, για να μην ακριβωρώ και να δώσω την ευκαιρία και σε άλλους συναδέλφους να μιλήσουν, τελειώνω τον πρώτο γύρο ομιλιών, λέγοντας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι πιστεύω ακράδαντα αυτή τη στιγμή ότι στην αρχή μία συνεργασία των δύο νοσοκομείων ή συλλειτουργία ή συνεφημέρευση, δεν ξέρω, αυτό το δούμε. Αλλά σε δεύτερο χρόνο ή σε πιο μακρινό χρονικό διάστημα, τη συνένωση των δύο νοσοκομείων σε μία δομή, η οποία θα είναι και πιο δυνατή και θα μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις ανάγκες του πληθυσμού, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται ο πληθυσμός και ο καημένος σήμερα ο ανασφάλιστος, ο οποίος δεν έχει κιόλας, έτσι, κάποτε ίσως καταφεύγαν στην ιδιωτική υγεία, σήμερα δεν μπορούν να το κάνουν. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό και αυτοί που κάνουν ειδικά ειδικότητες πρώτης γραμμής, ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί πάνω από 35-40% η προσέλευση του κόσμου, που ναι, μεν ξέρει τα προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά έρχεται, διότι τι θα κάνει. Και εμείς σαν γιατροί βέβαια ξέρουμε το πρόβλημα, σε ορισμένες περιπτώσεις κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς και εμείς άνθρωποι είμαστε. Και η κόπωση είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο θα έρθει. Και ελπίζω να έρθει μόνο η κόπωση και να μην έρθει κανένα σοβαρό λάθος. Γιατί εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακή, τι μη σέβεται εμείς. Πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις πως λέμε τους τρεις που μίλησαν προηγουμένως. Πρώτη ερώτηση στο Γιάννη Γουγιαστή. Γιάννη, πόσα χρόνια δουλεύεις μόνος σου πάνω? Πόσα χρόνια δουλεύεις μόνος σου πάνω? Μόνος, έτσι, από το 2007. Μπράβο. Λεωνίδα, πόσα χρόνια ήσασταν δύο οφθαλμία και πάνω, χωρίς ειδικευόμενος? Από τότε που είσαι φίλος. Μπράβο. 10 χρόνια, ένα ωραία διάστημα. Τη λέμε και είναι το ελληνικό. Ενημερωτικά δήμαρχε για να ενημερωθεί κανείς ότι δεν είχαν ποτέ νοσοκομείο. Τη λέμε και είναι. Πόσα χρόνια είχες εσύ, μάλλον επί των ημερών σου, για να τη διαμορφώσω λίγο διαφορετικά,
την ερώτηση. Είτε σαν επιμελητής, είτε σαν διευθυντής, επί των ημερών σου στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου της Βέλγιας, πόσο χρονικό διάστημα ήσασταν πέντε και παραπάνω ειδική χειρουργή? Αρκεί να αναφέρω ότι ζήτησα ενίσχυση από χειρουργούς που είχα τότε και μου απάντησαν ότι δεν μπορώ να το στείλω διότι είναι διαφορετικό Υπουργείο. Και ρώτησα ξανά, είναι διαφορετικό Υπουργείο, αλλά είναι και διαφορετικό κράτος. Άρα το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Η καλύτερη περίπτωση που έζησε είναι σαν τέσσερις. Μπράβο. Πέντε δεν υπήρξαν ποτέ. Λοιπόν. Δήμαρχε. Είναι διαχρονικό όπως το λέμε το λέγοντα μας. Συνεχίζουμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβε η σημερινή συνάντηση είναι για να ενημερωθείς λίγο εσύ, κυρίως εσύ. Διότι εμεί εδώ οι άνθρωποι της υγείας. Όχι, για να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δημιουργήσουμε θέση και να κάνουμε. Για να διαπροσωπήσουμε ποιο είναι ο στόχο αυτή τη συγκέντρωση που δεν έχουμε πειράξει. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι θα πρέπει να γίνουν και πιο και οι προσπάθειες και με πιο δραματικό τρόπο. Γιάννη, με όποιους τρόπους προτείνουμε εδώ, έτσι ώστε να σπρώξουμε τη λύση ή την απάντηση. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, άρα, επιμένω και λέω ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, επειδή εμείς λίγο πολύ είμαστε μέσα στο σύστημα. Ξέρουμε λίγο τη λειτουργία του. Εσύ είσαι ο μόνος, αν εξαιρέσουμε τον Τάκη, ο μόνος εκτός συστήματος, άρα σε σένα θα απευθυνθώ λέγοντας ορισμένα πράγματα προς ενημέρωσή σου. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν δημιουργήθηκε λάθος και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στην πορεία των χρόνων. Και δημιουργήθηκε λάθος διότι δημιουργήθηκε ένα δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας. Δημόσιο, το λεγόμενο ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν ήταν ουσιαστικά ΕΣΥ, δεν ήταν Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήταν ένα δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας. Χωρίς πρόβλεψη και χωρίς λειτουργία πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η οποία πρωτοβάθμια περίθαλψη είχε αφαιθεί στο έλεος των ασφαλιστικών ταμείων και του ιδιωτικού, αν θέλει, τομέα. Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, γι' αυτό και φτάσαμε σήμερα. Εδώ που φτάσαμε. Ένα δεύτερο λάθος ήταν ότι για καθαρά πολιτικούς και μόνο πολιτικούς, παύλα ψυχοθυρικούς λόγους, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα. Νοσοκομεία που ναι μεν χτίστηκαν με χρήματα τα οποία υπήρχαν, αλλά αυτά είχαν και ένα κόστος λειτουργικό το οποίο πλέον το κράτος δεν μπόρεσε να το αντέξει. Και γι' αυτό φτάσαμε και σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα υγείας, μάλλον ένα σύστημα δευτεροβάθμιας περίθαλψης που δεν λειτουργεί πλέον, που έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, διότι δεν μπορεί το κράτος να το υποστηρίξει. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας που δεν υπάρχει. Δημόσιο, έτσι, που δεν υπάρχει πλέον. Και μετά και την κατάργηση των δομών του ΙΚΑ, που εν πάση περιπτώσει παρήχαν μια πρωτοβάθμια περίθαλψη λίγο πιο οργανωμένη από τα υπόλοιπα ταμεία, σήμερα πλέον δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα της υγείας στην Ελλάδα είναι γενικό. Εξαρτάται από την κεντρική εξουσία και από την θέση και διάθεση που θα έχει οποιαδήποτε πολιτεία, πολιτική κυβέρνηση, όπως θες να το πούμε, να στήσει από την αρχή ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν, δεν συζητάμε τώρα το τι θα πρέπει σε θεωρητικό επίπεδο να γίνει, έτσι, αλλά να συζητήσουμε αυτή την αγωνία που εξέφρασε ο Γοιατζής προηγουμένως, είπε, θα θρηνήσουμε θύματα, κύριε, θα θρηνήσουμε θύματα. Το αποτυπώνει εγγράφος ο δηλέμματος. Και εμείς το ζούμε που είμαστε μέσα στο. Και μάλιστα οφείλω να σου πω, Δήμαρχε, από το 2011, έθεσε το θέμα αυτό, συζήτησε το θέμα αυτό, κατέθεσε προτάσεις επί αυτού του θέματος. Όχι γενικά και αόριστα για το σύστημα υγείας, ειδικά για το νοσοκομείο της Βέλγιας, ειδικά για το νοσοκομείο της Νάουσας και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και ειδικά για τον νομό μας. Έτσι. Λοιπόν, καταθέσαμε προτάσεις. Πού τις καταθέσαμε? Και εδώ. Και εδώ
δέχτηκαν προτάσεις. Έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Άουσα. Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όταν υπήρχε ακόμα νομαρχία πριν το 2010, αλλά και σε σύσκεψη στην περιφέρεια, και εκεί κατατέθηκαν επισήμως οι προτάσεις. Αποστάθηκαν οι προτάσεις, ήρθαν σε κατακυμπάνου, επιδόθηκαν κατά καιρούς στους διάφορες γυρολόγους, πολιτικούς, υπουργούς που πέρασαν από εδώ, αλλά κατατέθηκαν και επισήμως στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και μέσω αυτού στο Υπουργείο προτάσεις συγκεκριμένες. Αυτό που σε κάθε περίπτωση εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος λέμε και το βάζουμε κόκκινη γραμμή είναι ότι τα 330 κρεβάτια που υπάρχουν σήμερα στο νομό Ημαθίας, κρεβάτια νοσηλείας, είναι οριακά για να καλύψουν τις ανάγκες των 160 και πλέον χιλιάδων κατοίκων που έχουν. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση είναι κόκκινη γραμμή για τον Ιατρικό Σύλλογο επί Προεδρίας μου και επί Προεδρίας Βασίλη ελπίζω το ίδιο να είναι. Είναι κόκκινη γραμμή να μην χαθεί ούτε ένα κρεβάτι νοσηλείας. Άρα εμένα θα με βρεις κάθετα αντίθετο στο κλείσιμο οποιασδήποτε δομής υγείας. Θα με βρεις κάθετα αντίθετο στο κλείσιμο οποιασδήποτε μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Βλέπε κέντρο υγείας, βλέπε νοσηλεία στο νοσοκομείο της Βέρειας στα Επίγοντα, νοσηλεία στο νοσοκομείο της Νάουσας στα Επίγοντα. Έτσι. Θα μου πεις, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, βεβαίως και μπορούμε. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να βάλουμε λίγο πλάτες. Να βάλουμε λίγο πλάτες, ραδεφέ. Οι εποχές που περνάμε ξέρουμε ότι είναι δύσκολοι. Ο Βουγιατζής το ρώτησα, γι' αυτό το λόγο το ρώτησα. Διότι τις καλές εποχές του ΕΣΥ, τότε που το χρήμα υπήρχε, Γιάννη, τα θυμάσαι καλά, τα ξέρεις, τα έζησες. Που οι προσλήψεις γίνονταν στο Βουγιατζή, δεν στέλνανε γιατρούς, παρόλο που ζητούσε. Μόνος του, κρατούσε εκεί. Εγώ όταν ήμουν στο νοσοκομείο της Νάουσας το ίδιο, στις καλές εποχές. Έτσι. Δεν στέλνανε γιατρούς. Δηλαδή από τότε είχε φανεί ότι το σύστημα θα το υποβαθμίσουμε. Άρα το να ζητάμε τώρα γιατρούς, πρόσεξε όμως Δήμαρχε, το να ζητάμε τώρα γιατρούς είναι λίγο τοπικό. Αλλά την άλλη μεριά θέλω να δω λίγο και τι γιατρούς έχουμε. Προχθές με ρώτησε κάποιος, καλά ρε, είναι δυνατόν να μην έχουμε γιατρούς και εσείς δεν λέτε ότι φεύγουν οι γιατροί μας και ακούμε συνέχεια ότι φεύγουν οι γιατροί μας στο εξωτερικό. Ναι, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει το οξύμορο σχήμα, το εξής. Έχουμε πληθώρα γιατρούς, έχουμε γιατρούς. Είμαστε το πρώτο κράτος στον κόσμο, Δήμαρχε, στον κόσμο. Σε αναλογία γιατρού, γιατρό προς πληθυσμό. Έτσι, δηλαδή έχουμε τους περισσότερους γιατρούς ανά κατοίκους, ανά χίλιους κατοίκους στην Ελλάδα, στον κόσμο. Κι όμως έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που δεν έχει γιατρούς. Φεύγουν οι γιατροί μας διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να διορισθούν. Έτσι. Και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Γιατί δεν πληρώνουν. Γιατί δεν μπορούν να διορισθούν σε πληροφορώ, γιατί δεν τρώνε, δεν μπορούν να διορισθούν. Καλά, αυτή η συναρτησία είναι έτσι. Πολιτική, δεν έχει σχέση με το άτομο. Δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πώς θα μπουν όλοι. Όπου παράγουν οι γιατροί με τις έσοδες. Φεύγουν έξω. Η Γερμανία, παράδειγμα, έχει μειώσει τις θέσεις των φοιτητών ιατρικής. Γιατί δεν τους βρίσκει έτοιμους τους γιατρούς. Έχει τους Τούρκους, έχει τους Σέρβες, μια χαρά καλύπτεται. Έτσι. Άρα λοιπόν. Μα και προτάσεις. Σε γενικές γραμμές, για να καταλάβεις το πρόβλημά μας ποιο είναι. Ειδικότερα τώρα. Έχουμε γεωγραφικά κατανομημένα στο νομό μας, έχουμε τρεις δομές υγείας, ας το πούμε έτσι. Το νοσοκομείο Ημαθίας με τις δύο μονάδες Βέρειας Νάουσας και το κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας. Αυτές οι τρεις δομές σήμερα καλύπτουν και τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια περίθαλψη του δημοσίου. Περίπτωση του να μην είναι ένα νοσοκομείο δεν υπάρχει. Εάν δεν υπήρχε νοσοκομείο στην Άουσα παράδειγμα, ή αν δεν υπήρχε νοσοκομείο στη Βέρεια, θα λέγαμε ότι ναι, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο, έτσι, γεωγραφικά να το τοποθετήσουμε στο σωστό μέρος και να λειτουργήσει όμορφα και ωραία και να καλύπτει όλο τον νομό και να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει για δύο λόγους. Κατά τη γνώμη μου βασικούς. Το πρώτο είναι η γεωγραφική
κατάσταση, ας πούμε, του νομού που έχουμε δύο ορεινούς όμπους. Έτσι. Και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το ένα νοσοκομείο, η μια μονάδα είναι στον ένα ορεινό όμπο και η άλλη μονάδα είναι στον άλλο ορεινό όμπο. Έτσι είναι, άμα το δεις. Το νοσοκομείο της Νάουσας είναι χτισμένο στη δυτική πλευρά του Βερμίου, το νοσοκομείο της Βέρειας είναι στην ανατολική πλευρά του Βερμίου και στα Πιέρια. Και στους πρόποδες του Πιέριου. Λοιπόν, είμαστε σε τελείως αντίθετα γεωγραφικά ορεινούς όμπους. Και το κέντρο Αγίας Αλεξάνδρειας που καλύπτει τον κάμπο της περιοχής. Εκεί που δεν φτάνει πρωτοβαθμίως τα δύο νοσοκομεία. Άρα λοιπόν γεωγραφικά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κλείσουμε και θα συλλογιστούμε. Η πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου αυτή που κατατέθηκε το 2011 είναι όπως έγινε ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο είναι στα χαρτιά. Να γίνει και στην πράξη ένα νοσοκομείο. Πώς? Μία διοικητική υπηρεσία. Μία διοικητική υπηρεσία. Η οποία διοικητική υπηρεσία θα έχει έδρα εννοεί περιφέρεια. Σαν μεγαλύτερη μονάδα. Δεν υπάρχει λόγος, παράδειγμα, να υπάρχουν δύο τμήματα προσωπικού, δύο λογιστήρια, δύο τμήματα προμηθειών. Ένα νοσοκομείο μας. Εντάξει. Και με τη σημερινή τεχνολογία πολύ εύκολα μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Κάποιες κλινικές οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό που κάποιοι λένε κλινικές και τμήματα πρώτης γραμμής πρέπει να υπάρχουν και στα δύο νοσοκομεία. Και θα εξηγήσω για ποιους λόγους. Παθολογική, χειρουργική θα πρέπει να υπάρχουν σε οποιαδήποτε μονάδα που νοσηλεύει ασθενής. Έτσι. Και όταν αυτή η μονάδα είναι γενική μονάδα, αυτά τα δύο τμήματα πρέπει να υπάρχουν. Είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στο ιδιωτικό τομέα. Ξεκάθαρα. Καρδιολογική, διότι θεωρώ ότι το επίγον στην Ελλάδα, ο Γιάννης θα κατέχει καλύτερα από εμάς. Αυτά, αν εξαιρέσουμε τα τροχαία, νομίζω η πρώτη αιτία μετά είναι οι καρδιοπάθειες των θανάτων στην Ελλάδα. Έτσι. Και η ορθοπαιδική για δύο σημαντικούς λόγους θα πρέπει να υπάρχουν και στα δύο νοσοκομεία. Ο πρώτος είναι ότι η ορθοπαιδική της Βέρειας καλύπτει την Εγνατία Οδό και με την καινούργια πτέρυγα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα τραυματολογικό κέντρο πρώτης γραμμής. Και η ορθοπαιδική της Νάουσας, διότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, έχει μία τεράστια ιστορία, τεράστια υποδομή, τεράστια εμπειρία και δεύτερον καλύπτει και ένα αθλητικό κέντρο γνωστό στα Βαλκάνια όπως είναι το αθλητικό κέντρο των 3-5 πηγαδιών. Δεν είναι χειροδρομικό κέντρο, είναι αθλητικό κέντρο. Λειτουργεί όλο τον χρόνο. Με κόσμο που έρχεται από όλα τα μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πολύ. Έτσι. Με εξειδίκευση, αν θέλεις, εκείνον η ορθοπαιδική κλινική στην αθλητιατρική. Φαντάζεσαι ότι πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα στο νομό μας. Τεράστιες δυνατότητες. Και ας δούμε λίγο αυτές τις τέσσερις κλινικές για τις οποίες μίλησα τώρα που πρέπει να υπάρχουν και στα δύο νοσοκομεία. Παιδιατρική. Μην βιάζει. Για αυτές τις τέσσερις κλινικές που πρέπει να υπάρχουν και στα δύο νοσοκομεία. Να τις πάρουμε μια παθολογική κλινική. Το ξέρεις ότι. Να κάνουμε ένα δεύτερο κύκλο σε κάτι. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο, ολοκληρώνω. Έτσι. Το ξέρεις ότι στέλνουμε γιατρούς να καλύψουν το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Μπράβο. Λέμε από τη μια ότι δεν μας φτάνουν οι δικοί μας και από την άλλη καλύπτουμε την Πτολεμαϊδα. Άρα παθολογική κλινική δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί οι παθολόγοι μας δεν πάνε να καλύψουν την Άουσα που έχει πρόβλημα παθολογική. Πάνε, πώς δεν πάνε. Πάνε. Άρα λοιπόν και στη λειτουργία υπήρχε και υπάρχει και δυνατότητες να λειτουργήσουμε σωστά υπάρχουν. Χειρουργική κλινική. Αυτή που ξεκίνησε, είχα κατά ψέματα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από την χειρουργική κλινική ξεκίνησε, από τους συναδέλφους που ξεκίνησε η όλη ιστορία τώρα τελευταία. Έτσι. Yeah. Από αυτούς ξεκίνησε. Και τι στο καλό θέλουν οι συνάδελφοί μου χειρουργοί, κύριε μου, γιατί τι θέλουν, για πες μου λίγο. Που εσύ με δύο άτομα βγάζεις και με κάνεις μέχρι και συνέδρια και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και αυτοί με 5 και 6 και 7 χειρουργούς να εφημερεύουνε με βγαίνουν στις εφημερίδες και με κουνάνε το χέρι και μου λένε ότι εγώ θα κλείσω το νοσοκομείο. Ποιος είσαι ρε κερατά που θα κλείσω το νοσοκομείο. Ορθοπαιδική κλινική. Ακούστηκε από κανένα παράπονο.
είτε για τη μια είτε για την άλλη κλινική. Ξέρει, έχεις ακούσει εσύ δήμαρχε κάποια παράπονα γενικά ή έχει βγει στις εφημερίδες για την παιδιατρική κλινική, για την ορθοπαιδική κλινική. Άρα λοιπόν, παθολογική λειτουργούν τα δύο νοσοκομεία μια χαρά. Ορθοπαιδική λειτουργούν τα δύο νοσοκομεία μια χαρά. Έτσι. Καρδιολογική δεν λειτουργούν τα δύο νοσοκομεία μια χαρά. Θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αλλά και εκεί είναι δυο και ο κούκος και εδώ είναι δυο και ο κούκος. Άρα λοιπόν, ρίξτε το βάρος μας να φέρουμε δύο καρδιολόγους για να λειτουργήσουν. Και εδώ έχουμε ένα στολίδι που είναι το αιμοδυναμικό. Εντάξει, να λειτουργήσει. Έτσι. Ωραία. Για να μιλήσει και ο πρόεδρος, θέλω να σε βάλω λίγο στο πνεύμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι με τη σημερινή δυνατότητα, αν μπορέσουμε και τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Και πούμε, με το υπάρχον δυναμικό που έχουμε, να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε τα δύο νοσοκομεία, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αρκεί να βάλουμε και λίγο πλάτη εμείς οι γιατροί. Πάντως, Μάκη, αυτό το θέμα το οποίο βάζει ο τηλέμαχος είναι για κέντρο εφημερίας και όχι θέμα λειτουργίας ενός ή δύο. Θα το ρωτήσω τι εννοεί κέντρο εφημερίας. Αυτό βάζει ο τηλέμαχος. Ναι, εγώ θα το ρωτήσω όμως τι εννοεί κέντρο εφημερίας. Τι σημαίνει κέντρο εφημερίας. Θα εφημερεύει βέβαια, δηλαδή στην άποψη δεν θα υπάρχει εφημερεύον γιατρός. Αυτό θα μας το πει. Αλλά κάπως έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω κάνοντας μία ερώτηση που θα με διάλεξε ο Γιατζέ, μία διευθυντική ερώτηση. Όταν ανέφερες ένα νοσοκομείο, εννοούσες αυτό που αναφέρει ο κ. Χατζανασίου εδώ πέρα, στο μέλλον να δημιουργηθεί ένα καινούριο μεγάλο νοσοκομείο στον νομό ή να κλείσει το νοσοκομείο της Μάρφας. Εγώ είπα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξει μία νοσηλευτική μονάδα. Τώρα, ένα καινούριο θα είναι η υπάρχουσα μονάδα, η οποία βέβαια, για να απαντήσω και στο Μάκη, ότι δεν φτάνουν τα κρεβάτια, γιατί τα κρεβάτια είναι όλο και όλο 70, έτσι, τα οποία θα γίνουν στην καινούργια νοσηλευτική μονάδα. Εάν καταργηθεί κοινά, όσα βέβαια δεν θα φτάσει. Αλλά θα καταργηθούν και κρεβάτια που υπάρχουν τώρα στη μονάδα της Βέρειας για να πάνε στην καινούργια. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, και αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη. Άρα λοιπόν, εδώ θα έχουμε, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα. Είπα ότι θα πρέπει να ληφθούν όλες οι προϋποθέσεις και όλα τα αντικείμενα έτσι ώστε να γίνει μια καλή νοσηλευτική μονάδα η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού. Αυτό. Τώρα, θα έχουμε μαζί και πρωτοβάθμια, δεν θα αναπτυχθεί. Γιατί μάλλον πρέπει να επιτυχεί η πρωτοβάθμια, είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, για να κλείσει το νοσοκομείο της Νάουσας, θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις ότι θα πρέπει στον πληθυσμό να του προσφέρουμε αντισταθμιστικά κάποιες υπηρεσίες. Εντάξει. Τώρα, εγώ δεν είμαι και ειδικός, όπως καταλαβαίνεις. Αν εξαρτάται από εμάς, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι. Αυτό. Είπα στην αρχή θα έχουμε μία συλληπιγεία, συνεφημέρευση, πες το όπως θέλεις. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Και μετά θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά πρέπει να γίνουν πια οι διαδικασίες εκείνες για να δοθεί η λύση. Διότι αυτό το πράγμα με μία βάρκα, μάλλον ένα πόδι στη μία βάρκα και ένα πόδι στη δεύτερη βάρκα, δεν γίνεται. Αν τα πράγματα βολιωθούν στο μέλλον, δεν ξέρουμε, έτσι μπορεί να αλλάξουν. Αλλά έτσι με τη σημερινή κατάσταση όπως υπάρχει και δεν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να βελτιωθεί κάτι. Δεν βλέπω εγώ. Έτσι. Είναι επικίνδυνο πλέον. Από εδώ και πέρα γίνεται επικίνδυνο. Μία ερώτηση μετά και εγώ στους δύο τωρινούς εκπροσώπους του επιστημονικού. Εσύ πρώτα. Gracias.
καταφέραμε τότε να το σταματήσουμε αυτό και να μην, να μην ο αριθμός κρεβατιών όπως είχε. 220 στη Βέρεια, 330 κρεβάτια στον ομό. Επουδενή δεν πρέπει να δημιουργούν αυτά τα κρεβάτια. Όταν η νοσηλότητα του πληθυσμού αυξάνει, όταν η οικονομική ανέχεια του πληθυσμού της κοινωνίας στρέφει τον κόσμο όλο και περισσότερο προς τις δημόσιες δομές υγείας, δεν έχει χρήματα που να αφήνει σε κλινικές, σε ιδιωτικά ιατρία, κάτι παρασάντα. Η προσέλευση στα νοσοκομεία όλο και αυξάνεται. Στο ρητορικό ερώτημα σα, κύριε Καζανασίου, που μένω στο αν υπήρχε ποτέ πληρότητα στα νοσοκομεία, δεν υπήρχε, αλλά με την αυτοθυσία των γιατρών συγκαλύπτονταν όλα αυτά τα προβλήματα. Συγγνώμη, αν σου πω γιατί σε έκανε 15 εφημερίδε. Και το νοσοκομείο, βέβαια. Και το προσωπικό. Συμφωνώ. Μιλάει για στελέχωση του χαρακτή και δεν μιλάει για γιατρού μόνο. Το προσέξατε. Συμφωνώ, παιδιά, και το νοσοκομείο προσωπικό. Ο Γιάννη έκανε, και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό Γιάννη, 15 εφημερίδε το μήνα. Όντα δύο καρδιολόγου στο νοσοκομείο, ήταν δύο γιατροί καρδιολόγοι. Απλώ η μεγάλη διαφορά τώρα είναι στο ότι τότε αυτέ οι εφημερίδε πληρώνονταν. Τώρα δεν πληρώνονται. Έτσι. Ξεκίνησε το 9, το 10 η Υπουργία Ξενογεννακοπούλου με ένα νόμο που είχε ψηφίσει ω επίδομα εφημερία είναι οι εφημερίδε πλέον των γιατρών, ανάλογα με την βαθμίδα του, 5 ή 4 για του διευθυντέ. Προέβλεπε πρόσθετε εφημερίε οι οποίε πληρώνονταν με έξοδα του νοσοκομείου. Με έσοδα του νοσοκομείου. Σε ποσοστό 9% ανεγερμανική περιφέρεια. Υπήρχε πλαφόν. Υπήρχαν ανάγκε για εφημερίευση, αλλά υπήρχε πλαφόν. Δεν πληρώνονταν αυτέ τι εφημερίε. Ο κ. Βορύδη, λίγο πριν φύγει από το Υπουργείο Υγεία, το Δεκέμβριο του 2014, είχε περάσει μια τροπολογία που προέβλεπε το ανώτερο όριο του πλαφόν, το 9% ανεγερμανική περιφέρεια, το μετέγραψε ανανοσοκομείο. Ξεκίνησε η κάθοδος για τα νοσοκομεία. Γιατί το Υπουργείο προσπαθεί με μίμετρα να δώσει τέλος. Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω αντιληφθεί, εγώ δεν τον ενδιαφέρει η ποιότητα παρακτής υπηρεσιολογία. Τον ενδιαφέρει να υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία με λευκές ποδιές. Με άσπρη ποδιά. Με άσπρη ποδιά. Αν ξαναγυρίσω, δηλαδή, ο πολίτης που απευθύνεται σε ένα νοσοκομείο, σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, ψάχνει να βρει και την αντίστοιχη ειδικότητα. Γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρεί το φαινόμενο σε πολλά νοσοκομεία ανά την επικράτη να γίνονται παράνομες μετακινήσεις προσωπικού από τα κέντρα υγείας και γενικών γιατρών από τα κέντρα υγείας, που είναι αμοιβώς γιατροί της πρωτοβάθμιας περίπτωσης και όχι της δευτεροβάθμιας, μετακινούνται παράνομες στα νοσοκομεία για να υπάρχουν ελεκτικές ποδιές. Ο ασθενής όμως που τα πάει πάνω για ένα οξύ ορθοπαιδικό πρόβλημα θέλει να βρει ορθοπαιδικό. Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα θέλει να βρει καρδιολόγο, όχι γενικό γιατρό. Με αμοιβό χειρουργικό πρόβλημα θέλει χειρουργό, όχι γενικό γιατρό. Είναι άλλο ο ρόλο του γενικού γιατρού. Αυτό θα γίνει σε άλλα προβλήματα. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Γίνεται σε πολλά νοσοκομεία, είναι παράνομε αυτέ οι μετακινήσει. Προσπαθούμε τώρα από τι πληροφορίε να τι κάνουμε νόμιμε. Αυτό που προβλέπει η νομοθεσία είναι σε νοσοκομεία που υπάρχουν ΤΕΠ. Τα ΤΕΠ είναι τμήματα επιγόντων περιστατικών αυτόνομα. Τέτοιο πράγμα στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχει. Δεν ξέρω στο μέλλον αν προβλέπετε την επέκταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Και μια και αναφερθήκαμε σε αυτό, υπάρχει και το σχήμα οξύμορο. Το τελευταίο διαστήματο τώρα, αυτό το πρόβλημα που είχε ανακύψει στη χειρουργική κλινική, το να υπάρχουν διαθέσιμοι χειρουργοί στο παιδί. Διαθέσιμοι χειρουργοί στο παιδί, μιλάμε για ειδικού χειρουργού. Ειδικού χειρουργού, τρεις, με 5 ή με 6 χρονίδι. Ο Σαφωνίδης έχει 20 χρονιδικότητα. Όχι χρονοπληκτησίας, εννοώ πως αν είναι ειδίκηψη. Για να πάρεις τίτλο χειρουργικής, είναι 5 ή 6 χρονοπληκτησίας. 5. Με πολιετή εμπειρία, στην πρωτοβάθμια βέβαια, και να κυκλοφορούν στο τοπικό τύπο και στα τοπικά site έγγραφα τα οποία να τους βγάζουν κατάλληλους γιατρούς. Και παράλληλα οι ίδιοι γιατροί που τα λένε αυτά να κάνουν υπογείως ενέργειες να μετακινήσουν γενικούς γιατρούς παρανόμως, επιμένω, από το κέντρο υγείας στο νοσοκομείο, θεωρώντας ότι είναι πιο κατάλληλοι. Με την πεντάμινη εκπαίδευση του στη χειρουργική. Η πεντάμινη υπερτερεί της πενταετούς.
Έτσι, αυτά είναι πάρα πολλά πράγματα που ζούμε. Σήμερα μιλούσαμε για το χειρουργό του παιδί, λέει, διαμαρτυρήθηκα εντόνως για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της διοίκησης της Ιωνικής Περιφέρειας και αναμένω. Σήμερα έχει 30 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρει για το Γενάρη αν θα το επιτρέψουν να εφημερεύσει ο Ιωνικής Περιφέρειας. Σημειώστε, Δημήτρη, ότι αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει κανείς. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να υπάρχουν διαθέσιμη γενική χειρουργική χειρουργία που θα λύσουν το πρόβλημα της χειρουργικής. Λοιπόν, και να μην γίνονται άρεστοι. Και διαλέξει ο πρώτος κύκλος. Νομίζω ότι. Α, και επιτρέψουμε να πει αυτό λόγο. Θα διαφωνήσω με τον Μάκη στο εξής, ότι υπάρχει από το Βάθμα. Υπάρχει από το Βάθμα, είναι τα κέντρα υγείας, είναι τα περιφερειακά ιατρία ανακράτεια, αλλά και αυτά υπολειτουργούν. Ότι υπολειτουργούν, υπάρχει πρόβλημα, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχει από το Βάθμα στην Ελλάδα. Έτσι, δεν μπορώ να παραδοθήσω το γεγονός ότι υπάρχει το κέντρο υγείας στην Αλεξάνδρεια που εξυπηρετεί τόσο μεγάλο αριθμό πληθυσμού, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί το ακτινολογικό, δεν λειτουργεί το μικροβιολογικό. Έτσι, δεν υπάρχουν φάρμακα, σημαντικές ελλείψεις. Δεν υπάρχει ΕΚΑΠ, δεν υπάρχει ασθενοφόρο σε όλο αυτή την επικράτεια. Υπάρχει, αλλά υπολειτουργεί. Λοιπόν, μία μικρή σύνοψη των όσων υπόθηκαν. Να πω και εγώ λίγο έτσι. Μαρία, είναι και εσύ βεβαίως από την μεριά και του Βορειοκού έχει τεράστια εμπειρία με τη θέση ευθύνη που έχει. Όσον αφορά την νοσηλευτική υπηρεσία, εδώ και 15 χρόνια ο οργανισμός μας έχει μία στασιμότητα. Όπως ήταν, ούτε έχει τροποποιηθεί, ούτε έχει αλλάξει τίποτα. Μέσα όμως σε αυτό το διάστημα, είμαστε όχι τώρα κάτω του ορίου, δημιουργήθηκε η δημόσια σχολή, έγινε η ΕΠΑΣ, η οποία απέσπασε προσωπικό, δημιουργήθηκε ο ΚΑΝΑ, πάλι από το προσωπικό του νοσοκομείου, δημιουργείται το αιμοδυναμικό και οι νοσηλευτές μας έχουν συνταξιοδοτηθεί πάρα πολύ, φύγανε. Χώρια που έχω τώρα το, με μειωμένες συντάξεις, δεν τους, με 50% μου έρχεται η νοσηλεύτρια και εγώ δεν ξέρω πού να την τοποθετήσω και δεν υπάρχει άτομο να κάνει τυπικό ωράριο. Είμαστε δηλαδή σε τραγική κατάσταση. Σε τραγική, που θα πρέπει και οι προϊστάμενες θα κάνουν νύχτα. Θα μπούμε όλοι στο κυκλικό ωράριο, γιατί δεν βγαίνει. Γιατί δεν μπορεί μια νοσηλεύτρια να σου παρέχει ποιότητα υγείας όταν κάνει 3 νυχτέρια την εβδομάδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ενώ στην άνοσα μάχη δεν το έχουμε αυτό. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό στην άνοσα. Κατάλαβες γιατί το λέω. Γιατί οι Βεριώτες θέλουν να έρθουν, θέλανε κάποτε και τώρα δεν θέλουν να έρθουν γιατί έχετε πολλή δουλειά. Γιατί να έρθουμε στη Βέρεια, Μαρία, Βρεαμά, πρώτα βάζετε, θυμάμαι τον Τζαρδαρίδη, έφτιανε μερικούς καυγάδες. Δεν τους αφήνει. Απ' τη μια τους επέτρεπαν οι βουλευτές, θα σας πάμε στη Βέρεια. Τώρα οι ίδιοι δεν θέλουν να έρθουν γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Θα πρέπει όμως όλοι να συνταχθούμε και να βοηθήσουμε, γιατί διαφορετικά... Αυτό θες δηλαδή όχι, να κλείσει να όσα όχι, όχι, προσωπικό, όχι, εδώ, Βεριώτες, όχι, όχι, δεν λέω να κλείσει. Βεριώτες που δουλεύουν εκεί, κάποτε θέλανε να έρθουν εδώ. Και τώρα γιατί συζητάμε, γιατί ρε παιδιά δεν κάνετε χαρτιά, γιατί έχετε πάρα πολύ δουλειά. Έχω ξαδέρφια που δουλεύουν. Ναι. Τέλος των πάντων, είμαστε οριακά γιατί είπαμε οι νοσηλευτές, κάναμε το αιμοδυναμικό, κάναμε το ΜΚΑΝΑ, κάναμε την επαγγελματική σχολή. Από εκεί και πέρα όμως, μια που μιλάμε για να αναφερθώ και στο πρόβλημα που λέτε για κέντρο εφημερίες, θα λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν και νοσηλευτές, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να υπάρχει και προσωπικό στο ακτινολογικό και προσωπικό στο μικροβιολογικό και να έχω τραυματιοφορείς, αν εφημερεύσουμε, έτσι. Θα στελεχωθεί. Αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν είναι μόνο ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό. Και στο ακτινολογικό έχουμε πρόβλημα, να γίνει κέντρο εφημερίας, και στο παρασκευαστήριο και από τραυματιοφορείς. Όλα αυτά πρέπει να τα θέσουμε. Δεν γίνεται μόνο αν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές, ποιος θα παίρνει τα έργα. Καταλάβατε.